καταγγελίες σε σχέση με την προτεραιοποίηση αλλά και κομματικές παρεμβάσεις για τον εμβολιασμό ατόμων που δεν προβλέπεται την δεδομένη χρονική στιγμή έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες με αναφορές και στην πόλη των Ιωαννίνων. Ρεπορτάζ ιστοσελίδας μάλιστα έκανε λόγο για καταγγελία καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ότι συνάδελφοί του που έχουν πρόσβαση στα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμβολιάζονται με τη δόση που περισσεύει, καταγγελία που υιοθετεί σε τοπικό επίπεδο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται το εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού ως ευκαιρία για να αποσπάσει μικροπολιτικά ωφέλη. Δεν είναι ανεκτό να υπάρχουν σκιές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί, ανέφερε με δηλώσεις του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Γιάννης Στέφος. Τώρα που περνάμε και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και περιμένουμε το εμβόλιο και φαίνεται ότι θα πάει καλά και μπράβο, μπράβο σε όλους μας, στην κυβέρνηση, στους πολίτες, στην αντιπολίτευση που στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει και δεν είναι ανεκτό να υπάρχουν σκιές το πώς γίνονται οι εμβολιασμοί. Αυτό ακριβώς καταγγέλει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες, γιατί γι' αυτό προφανώς με ρωτάτε, στο πρώτο μέρος της, ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις με ποιο τρόπο κάποιοι ιδιώτες γιατροί, που πρέπει να εμβολιαστούν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι κι αλλιώς, εμβολιάστηκαν και κάποιοι άλλοι αποκλείστηκαν ή δεν ενημερώθηκαν. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό γίνεται γιατί ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στο επιθυμητό ποσοστό του πληθυσμού και δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή σκιά και υπόνοια ότι γίνονται χαριστικές, θα έλεγα, επιλογές ανθρώπων που θα εμβολιαστούν. Αυτό συνέβη κατά πάσα πιθανότητα σε ένα μικρό αριθμό ιατρών ιδιωτών. Δεν ενημερώθηκαν όλοι, δεν κρατήθηκε πρωτόκολλο, δεν κρατήθηκε κάποια σειρά αλφαβητική, για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ. Γιατί προφανώς τα εμβόλια που περίσσεψαν τα 100 δεν φτάνουν για όλο τον πληθυσμό των ιατρών στα Ιωάννα και βεβαίως θα πρέπει να μην επαναληφθεί. Στην ανακοίνωση όμως δεν γράφει μόνο αυτό, γράφει ότι τα 1000 τόσα εμβολιαστικά κέντρα δεν υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, βασικά η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη, φαίνεται ότι και σε αυτό έπεσε έξω, είναι πολύ λιγότερα, θα εμβολιαστούν τελικά οι πολίτες στα νοσοκομεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι εύκολη η μετακίνηση πολιτών από απομακρυσμένες περιοχές και να μιλήσουμε για τον νομό Ιωαννίνων. Υπάρχει κέντρο στο Δελβινάκι, υπάρχει κέντρο υγείας στα Δερβίζανα, υπάρχει κέντρο υγείας στο Βουζαρά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθούν και να έρθουν στα Ιωάννα. Εδώ πέρα υπήρξε μια ολιγορία. Οφείλεται βεβαίως στις υποδομές και στη βαθιά κατάψυξη που θα πρέπει τα εμβόλια αυτά να υπάρξουν και δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Οφείλεται και στην έλλειψη προσωπικού. Και βεβαίως πώς να μην υπάρχει έλλειψη προσωπικού όταν η κυβέρνηση επιλέγει να διορίσει 1000 φύλακες πανεπιστημίων και να μην διορίσει γιατρούς και νοσηλευτές. Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά τα οποία δεν είναι δυνατόν να μην καταγγέλλονται και πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να μην ενημερώνονται για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση αυτού του κράτους. Υπάρχει μια τέτοια καταγγελία ότι κάποιοι οι οποίοι διατηρούν την ιδιότητα ενώ έχουν αφιπηρετήσει, σε ό,τι αφορά την έρευνα κλπ. Και εκεί υπήρξαν κάποιες παρατυπίες. Ακούστε, είναι ζητήματα που η ανακοίνωση περισσότερο θέλει να προλάβει άλλα περισσότερα και μεγαλύτερα στο μέλλον και καλώς γίνεται. Δεν γίνεται με κακή πρόθεση και απόλυτα καταγγελτικό λόγο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τηρηθεί η διαδικασία για όλους τους πολίτες του νομού Ιωαννίνων. Αυτή η διαδικασία που το πρωτόκολλο προβλέπει και υπάρχουν άνθρωποι και ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Ο κύριος Στέφος και με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού αναφέρθηκε και στην επανεκκίνηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λέγοντας πως καλώς επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία. Θα έπρεπε ωστόσο να είχαν ληφθεί επιπλέον μέτρα, τα οποία όπως ανέφερε δεν έχουν ληφθεί. Τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν μια διαφορετική διαχείριση από την αρχή της επιδημίας. Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε από πέρυσι το Μάρτιο που ξέραμε. Θα έπρεπε να είναι λιγότεροι μαθητές ένα τμήμα. Θα έπρεπε να εξοικονομηθούν κάποιες αίθουσες, τουλάχιστον στα μεγάλα σχολικά κέντρα. Υπάρχουν σχολικά κέντρα στα Ιωάννα σήμερα, σχολικές μονάδες που έχουν 350 παιδιά, σε αίθουσες οι οποίες είναι πολύ λίγων τετραγωνικών. Αν δεν μπορούσε αυτό να γίνει καθολικά σε όλες τις σχολικές μονάδες, θα έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Δεν έγινε τίποτα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αυτοδιοίκηση. Διότι να σας πω κάτι, σε τέτοιες περιπτώσεις σοβαρές όπως αυτή της πανδημίας, που μετράμε 5.500 νεκρούς
Και δυστυχώς, το απεύχομαι, αλλά θα συμβεί, θα μετρήσουμε και άλλες πολλές ακόμη μέχρι να τελειώσουμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόνοια για τις σχολικές μονάδες. Άλλωστε βλέπετε ότι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας παραμένουν κλειστά με ευθύνη της Υπουργού, με απόφαση Υπουργού, και νομίζω ότι καλώς εκεί πέρα, διότι μιλάμε για μεγαλύτερους μαθητές σε ηλικία και πολυπληθέστερες ομάδες εκπαιδευτικών.